Αλλάζουμε θέμα. Πλήθος εστεμένων και μελών βασιλικών οίκων από την Ευρώπη αναμένεται να παρευρεθούν τη Δευτέρα στην κηδεία του τέος βασιλιά Κωνσταντίνου. Οι προετοιμασίες για τον καθαρισμό και τη διαμόρφωση του χώρου στο Τατόι είναι εντατικές, ενώ θα υπάρξουν αυστηρά μέτρα ασφαλείας για τις μετακινήσεις των καλεσμένων. Την κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει, εκτός από την Υπουργό Πολιτισμού, και ο Αντιπρόεδρος Παναγιώτης Πικραμένος. Και πάμε αμέσως σε αυτό το σημείο στο Τατόι. Εκεί βρίσκεται ο Κώστας Στάμου. Κώστα, καλημέρα, να μας μεταφέρεις την εικόνα αυτή την ώρα. Καλημέρα, έτσι ακριβώς λοιπόν. Στα πρώην βασιλικά κτήματα στο Τατόι οι προετοιμασίες είναι πυρετώδεις για τέταρτη συνεχόμενη μέρα, προκειμένου ο χώρος να είναι έτοιμος ώστε να υποδεχτεί τους υψηλούς προσκεκλημένους που θα παραστούν στην τελετή της ταφής του τέος βασιλέως Κωνσταντίνου το μεσημέρι της Δευτέρας. Να περιγράψουμε λίγο το πώς θα γίνει ακριβώς τη διαδικασία. Νωρίς το πρωί της Δευτέρας, η σωρός του Κωνσταντίνου θα μεταφερθεί στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών, στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου. Εκεί λοιπόν, από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10.30, οι πολίτες θα μπορούν να πάνε να αποτίσουν φόρο τιμής στον τέος βασιλιά Κωνσταντίνου, ενώ γύρω στις 11 θα καταφτάσουν στη Μητρόπολη οι περίπου 180 υψηλοί προσκεκλημένοι αυστηρά μόνο με προσκλήσεις. 11.30 η σωρός θα μεταφερθεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό, όπου θα τελεστεί στις 12 η ώρα η νεκρόσιμη ακολουθία, χωροστατούντας το Αρχιεπισκόπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμου, ενώ μόλις ολοκληρωθεί η κηδεία, στη συνέχεια θα ξεκινήσει μια πομπή με όσους από τους καλεσμένους θα ακολουθήσουν και την τελετή της ταφής. Θα ακολουθήσει μια πομπή, σύμφωνα με πληροφορίες, με μαύρα πολυτελή βαν, η οποία θα ξεκινήσει από το Σύνταγμα, από το κέντρο της Αθήνας, θα φτάσει μέσα από τη λεωφόρο Γατεχάκη και την Αττική Οδό και την Εθνική Οδό στη Βαρυμπόμπη, και από τη Βαρυμπόμπη, από αυτόν εδώ τον δρόμο, θα φτάσει η πομπή υπό την υποδρακόντια μετασφαλείας μέχρι την κεντρική πύλη των κτημάτων Τατοίου. Βλέπετε εδώ πέρα ακριβώς, αυτή είναι η κάτω πύλη των πρώην βασιλικών κτημάτων Τατοίου. Στη συνέχεια τα βαν θα φτάσουν σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο που έχει διαμορφωθεί προκειμένου να είναι πάρκινγκ, και στη συνέχεια με άλλα αυτοκίνητα οι καλεσμένοι θα φτάσουν, θα ανέβουν στο λόφο Τατοίου, εκεί που βρίσκονται η βασιλική τάφη, εκεί δηλαδή που θα γίνει και η τελετή της ταφής. Αρχικά η σωρός θα τοποθετηθεί στο μαυσολείο μέχρι να τελεστεί το τρισάγιο στη μνήμη του Κωνσταντίνου στον παρεκκλήσι της Αναστάσεως. Και στη συνέχεια οι καλεσμένοι θα φτάσουν στο χώρο που έχει διαμορφωθεί ήδη από τα συνεργεία, εκεί δηλαδή που θα γίνει η ταφή του Κωνσταντίνου, δίπλα στα μνήματα των γονέων του. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα Στάμου. Όπως ακούσαμε λοιπόν, θα είναι δεκάδες οι επίσημοι προσκεκλημένοι, μεταξύ τους και μέλη βασιλικών οικογενειών που θα παρευρεθούν στην κηδεία. Τις νεότερες πληροφορίες για τα πρόσωπα τα οποία θα παρευρεθούν θα μας δώσει τώρα η Βαλέρια Δολαψάκη. Καλημέρα και σε σένα, Βαλέρια. Καλημέρα, Μαρία. Οι ως τώρα πληροφορίες κάνουν λόγο για 187 περίπου επίσημους καλεσμένους προσκεκλημένους, οι οποίοι αναμένεται να παρευρεθούν στην τελετή, ανάμεσά τους και 50 Έλληνες. Μεγάλη φυσικά θα είναι η εκπροσώπηση από την βασιλική οικογένεια της Ισπανίας, λόγω και των στενών συγγενικών σχέσεων. Οι αδελφές του τέως βασιλιά, η βασιλομήτρο Σοφία της Ισπανίας και η αδελφή της Ειρήνη, βρίσκονται ήδη στην Αθήνα. Αναμένουμε τώρα τις κόρες της βασίλισσας Σοφίας, της πριγκίπισσες Έλενα και Κριστίνα, και φυσικά τον βασιλιά Φιλίπε και την βασίλισσα Λετίθια. Αναμένεται επίσης να έρθει και ο επίτιμος βασιλιάς Χουάν Κάρλος από το Άμπου Ντάμπι, όπου βρίσκεται εξόριστος. Το παρόν αναμένεται να δώσει ο ξάδελφος του τέος βασιλιά, ο Μέγας Δούκας του Λουξεμβούργου Ερίκος, όπως επίσης ο βασιλιάς της Σουηδίας Κάρολος Γουστάβος ο 16ος, της Ολλανδίας Γουλιέλμος Αλέξανδρος, από την Δανία αναμένουμε την βασίλισσα Μαργαρίτα και τον διάδοχο του χρόνου Φρυδερίκου, και από την Νορβηγία τον πρίγκιπα Χάκον. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει για το ποιος τελικά θα εκπροσωπήσει την βρετανική βασιλική οικογένεια, με την οποία μην ξεχνάμε ότι έχει στενές σχέσεις ο τέος, άλλωστε έχει βαφτίσει τον πρίγκιπα Γουίλιαμ. Πιθανότερη πάντως θεωρείται η άφιξη της πριγκίπισσας Άννας, ωστόσο δεν αποκλείεται να δούμε και τον διάδοχο του θρόνου Γουίλιαμ με την σύζυγό του. 50 προσκλήσεις έχουν ήδη σταλεί και σε στενούς φίλους της πρώην βασιλικής οικογένειας από την Ελλάδα, μεταξύ τους πρώην συμμαθητές από τα Ανάβρητα, πολιτικοί, επιχειρηματίες και ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο οποίος είχε στενές σχέσεις με τον τέος βασιλιάς, δεν θα παραστεί στην κηδεία, ωστόσο να υπενθυμίσουμε ότι είχε τελέσει στη μνήμη του Τρισάγιο την Τετάρτη στην Κωνσταντινούπολη. Να σημειώσουμε ότι ο βασιλιάς Κωνσταντίνος δεν θα κηδευτεί με την στρατιωτική του θητεία, καθότι δεν έχει πια τους τίτλους, αλλά θα κηδευτεί με πολιτικά. Και μετά το πέρας της τελετής, η οικογένεια θα παραθέσει γεύμα στους καλεσμένους, στους επίσημους καλεσμένους, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαλέρια, για το αναλυτικό ρεπορτάζ.